Καλή σας μέρα κύριε Καρνάσοπλε. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους αγροατές μας. Σας άκουγα τις προάλλες και πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω γιατί προτρέχει κάποιες φορές η Βουλή της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα ότι προτρέχουμε, είναι ζήτημα ότι συμπληρωματική είναι η όλη διαδικασία. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμά σας, δεν θα επηρεάσει τη δικαιοσύνη, τι λέτε. Προσέξτε. Τι λέμε εμείς. Λέμε ότι η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής έως τώρα βοηθάει και το έργο των ανακριτικών αρχών και του εφέτη ανακριτή της Λάρισας. Άλλωστε, έχει απευθυνθεί τουλάχιστον μία φορά εφέτης ανακριτής για να ζητήσει πρακτικά της Επιτροπής μας. Και μάρτυρες τους οποίους θα ήθελε ενδεχόμενο να εξετάσει. Από αυτή την άποψη λοιπόν βλέπουμε μια συμπληρωματικότητα. Δεύτερον, εμείς είπαμε ότι βεβαίως να προχωρήσει η εξέταση της Επιτροπής των Μαρτύρων και ταυτόχρονα να περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η προανακριτική διαδικασία, ούτως ώστε πριν καταλήξουν στα πορίσματα, στο πόρισμα στα πορίσματα η Επιτροπή, να έχει υπόψη της και συνολικά και τη δικογραφία, η οποία δεν μας έχει αποσταλεί ακόμη από τον εφέτη ανακριτή, αλλά και το βούλευμα στο οποίο θα μεταφέρει τη δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ναι. Μέχρι στιγμής τα συμπεράσματά σας ποια είναι από αυτή τη διαδικασία, πού είναι σε εξέλιξη, τα δικά σας συμπεράσματα. Βεβαίως, πολιτικές ευθύνες είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν. Και ποινικές ευθύνες που κατά τη γνώμη μας προκύπτουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ένα μείγμα το οποίο είναι εκρηκτικό που είχε διαμορφωθεί. Από τη μία έχουμε το διαχωρισμό σε διάφορες εταιρείες του ενίου ΟΣΕ, εταιρείες οι οποίες λειτουργούσαν όχι συμπληρωματικά, αλλά πολλές φορές με συγκρούσεις εσωτερικές. Και αυτό απέβαινε σε βάρος μια σειρά έργων απαραίτητων που θα διασφάλιζαν την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο τον ελληνικό. Δεύτερο ζήτημα, είχαμε τις όλες διαδικασίες των αλλεπάλληλων συμβάσεων και δεκάδων δισεκατομμυρίων τα οποία χάθηκαν, πετάχτηκαν στον κάδο των αρχρήστων για να μπουν συστήματα ασφαλείας και που επί της ουσίας μέχρι το δυστύχημα κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Και ενώ υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει ταυτόχρονα και μια αποψήλωση από ανθρώπινο δυναμικό του ίδιου του ΟΣΕ. Αυτή τη στιγμή στον ΟΣΕ υπάρχουν 530 μόνιμοι εργαζόμενοι. Σε ένα οργανόγραμμα που μιλάει για 2.100. Την ομιλία της κυρίας Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, μήπως θα τη ζητήσετε σε μετάφραση στα ελληνικά να ενσωματωθεί μέσα στο δικό σας φακέλους? Βεβαίως, αυτό ήδη την έχουμε. Έχει δημοσιευθεί η ομιλία της ολόκληρη. Όχι αυτό που είπε στην Βουλή, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όχι, στο Ευρωκοινοβούλιο, βεβαίως. Συγκλονιστική ήταν. Συγκλονιστική. Όπως και στην Επιτροπή μας που ήρθε και κατέθεσε η κυρία Καριστινού, ήταν επίσης συγκλονιστική η μαρτυρία της. Με λίγη προβολή από τα μέσα ελληνικής ενημέρωσης. Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που ακουμπάει θέματα τα οποία σχετίζονται και με ενδεχόμενη εξυπηρέτηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Γιατί τουλάχιστον εμείς και σαν Real.gr και σαν Ενικός δώσαμε όλη την έκταση που έπρεπε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αλλά να πούμε τώρα σε σχέση με το γάμο. Χθες εσείς δεν θυμάμαι. Λίγο απογοητεύσατε. Απήχατε ή καταψηφίσατε, δεν θυμάμαι. Εμείς ψηφίσαμε κατά. Ωραία, εντάξει. Γιατί η αποχή τελικά είναι επέχει θέση μες στη δημοκρατία ή είναι δειλία, να το πω έτσι. Αυτό ο καθένας στη στάση του και την κρίνεται η στάση του καθενός. Από την άποψη αυτή εμείς δεν θα ήθελα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία να κρίνουμε αυτούς που κάνανε αποχή. Θέλανε με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους ενδεχόμενα με στόχους, ας το πούμε έτσι, και ιδιοτέλειας ενδεχόμενα. Εσάς το δικό σας το όχι ήταν γιατί δεν θέλατε να κάνετε πολιτικό γάμο με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλατε να στηρίξετε με την ψήφο σας ένα νομοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία ή ήταν όχι συνειδησιακό? Κοιτάξτε, εμείς γιατί είπαμε όχι? Εμείς δεν είπαμε όχι στο γάμο ως γάμο. Και το λέω αυτό γιατί βεβαίως οποιαδήποτε νομική σύμβαση η οποία θα καθορίζει τη σχέση ανάμεσα σε δύο άτομα και του ιδίου φύλου
και θα, στα πλαίσια της συμβίωσης τους, είναι ένα διαφορετικό γεγονός. Και αυτό ήδη υπάρχει με το σύμφωνο συμβίωσης. Και επειδή αυτό δεν είναι κάτι, ένα ανεξάρτητο γεγονός και αποκομμένο μεταξύ τους, σχετίζεται με την υπόθεση τεκνοθεσίας και τεκνοποίησης. Εκείνη η ένστασή σας, λοιπόν. Ακριβώς, εκείνη η ένστασή μας. Η σοβαρή ένσταση, το πρώτο και δεύτερο, είναι το ίδιο το δικαίωμα του παιδιού. Το ίδιο το δικαίωμα του παιδιού να έχει και τον και πατέρα και μητέρα ως σχέση και κοινωνική αλλά και βιολογική. Ναι. Αλληλοσυμπληρώμενες αυτές οι δύο σχέσεις. Α. Γιατί κοιτάξτε, η συμπληρωματικότητα σχετίζεται με αντικειμενικές ανάγκες που βασίζονται στα πλαίσια της αναπαραγωγής. Ήσασταν σαν ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ ξεκαθαρή στο θέμα αυτό. Δεν παίξατε με τα δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν ράνω. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, η κυβέρνηση, προσέξτε, είπε ότι απαγορεύει την τεκνοθεσία. Δεν την επιτρέπει. Όμως το άρθρο 10 ναι. Επιτρέπει από το εξωτερικό. Όταν λοιπόν στο εξωτερικό επιτρέπεται να. Το αναφέρεις στο εξωτερικό το παιδί έτοιμο. Να φέρεις από το εξωτερικό έτοιμο. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, αυτό είναι ένα εμπόριο, είναι μια μορφή εμπορίας και του ίδιου του παιδιού, αλλά και της παρένθετης μητρότητας. Και μάλιστα είχαμε καταγγείλει το δόλιο στην Black Friday, υπήρχαν τέτοια κέντρα που ολοκληρώνουν διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και παρένθετης μητρότητας που είχαν προσφορές στην Black Friday. Ναι. Αυτό είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω, προκλητικό για την ίδια την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη. Και τη γυναίκα. Ναι. Ναι, ναι. Προσβολή για τη γυναίκα. Τώρα, πώς μπορείτε σε ένα λεπτό να μου περιγράψετε τι θα ζήσουμε 4 μέρες στην Αθήνα με τα τρακτέρ εδώ? Κοιτάξτε, η οργή των αγροτών είναι δικαιολογημένη. Και η στάση της κυβέρνησης είναι επί της ουσίας περιπαικτική. Γιατί ακριβώς τα όποια μέτρα εξήγηλε δεν είναι μπροστά στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, είναι τεράστια. Και από αυτή την άποψη. Και ελαιοπαραγωγή, βάλτε μου και τους ελαιοπαραγωγούς. Και τους μελισσοκόμους, έτσι. Τους μελισσοκόμους, τους ευάλωτους αγρότες. Ναι. Κοινοτρόφους, ναι. Γιατί ακριβώς αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης επί της ουσίας και να μην μπορούν να καλλιεργήσουν και να παράγουν. Και από αυτή την άποψη, τους ανέμους που έσπηρε η κυβέρνηση θα θερήσει τι έλεγε στο επόμενο διάστημα. Δεν έχω λόγια για την σημερινή σας συμμετοχή στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραθανασόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.